Ώρες πια απέχουμε από τη σύνοδο, από αυτή την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αύριο σπέβδει στη Μαδρίτη ο Ερντογάν για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Φιλανδίας και του Σουηδίας. Πάμε στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες για να μάθουμε σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, αν δηλαδή θα εξακολουθήσει να θέτει βέτο ο Ερντογάν ή αν έχει συμβεί κάτι ενδιαμέσως. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα συνεχίσει να βάζει βέτο ο Ερντογάν. Αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο Τούρκος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Φιλανδίας και της Σουηδίας για το ζήτημα της ένταξής τους που ακόμα μπλοκάρει η Τουρκία. Πρέπει να σου πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων της Τουρκίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Και άλλη μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με στόχο φυσικά να γίνει κάποια πρόοδος μέχρι την αυριανή συνάντηση των τριών ηγετών. Όμως παρά τις προσπάθειες, το τρένο για τη Μαδρίτη, για την Φιλανδία και τη Σουηδία έχει ήδη χαθεί. Δεν μπορούν πλέον να μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής με το καθεστώς χωρών παρατηρητή, όπως θα ήθελαν, είπε, όλες οι χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Και όλοι πλέον αύριο αναμένουν να δουν εάν τελικά ο Τούρκος Πρόεδρος άρει τις ανησυχίες για την ένταξη των δύο χωρών, έστω την ίστατη στιγμή. Διαφορετικά, η Σύνοδος θα απειλείται με πλήρη αποτυχία. Να πω ότι η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, Πόπη, η Κατρίν Κολονά, δήλωσε ότι είναι στο χέρι της Τουρκίας να κάνει τις επιλογές της ενώπιον των εθνών της. Εάν θα θέλει να ενισχύσει το ΝΑΤΟ ή να το αποδυναμώσει, και προειδοποίησε ότι αν η Τουρκία επιμείνει στο βέτο, θα τεθούν πολλά ερωτήματα για το ρόλο της ως κράτος μέλος στη συμμαχία. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ συνεχίζει να παριστάνει το δεκανίκι του Τούρκου Προέδρου και σήμερα επανέλαβε ότι πρέπει να απαντηθούν οι ανησυχίες της Τουρκίας. Είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών, και ότι ποτέ η Σύνοδος της Μαδρίτης δεν ήταν προθεσμία μέχρι να πει το ναι η Τουρκία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα, κύριε Στόλτεμπεργκ, συναντάται με την Πρωθυπουργό της Σουηδίας.